Είναι η Ράγια Καψάλη, η ενδιαστάστη σύζυγος του νέου συντρόφου της Έλληνας Παπαρίζου, Ανδρέα Καψάλη. Το αγκάθι, όπως ανέφεραν δημοσιεύματα, στη σχέση της Έλληνας Παπαρίζου και του νέου του συντρόφου, Ανδρέα Καψάλη. Η Ράγια Καψάλη μιλάει αποκλειστικά σωστά και ξεκαθαρίζει την κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία πικρία, κάτι, γιατί ακούσαμε ότι ήσασταν το αγκάθι στη σχέση τους τώρα. Για δεν υπάρχει κανένα αγκάθι. Σας είπα ότι είμαστε σε διάσταση καιρό πριν γνωρίσει την κυρία Παπαρίζου. Σας λέω ότι έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Εύχομαι να είναι καλά. Τίποτα άλλο. Η Ράγια Καψάλη και ο Ανδρέας Καψάλης εδώ και 4 χρόνια είναι παντρεμένοι. Όμως οι διαδικασίες του διαζυγίου έχουν ξεκινήσει προτού ο σύζυγός της γνωρίσει την Έλληνα Παπαρίζου. Όπως λέει η ίδια. Δεν χωρίσατε δηλαδή επειδή είναι με την κυρία Παπαρίζου? Όχι, όχι, παιδιά, καμία σχέση. Το έχει γραφτεί πάντως, το ξέρω. Έχουν γραφτεί κάποια πράγματα που είναι αναλυθεί. Με τον σύζυγό μου διατηρούμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Γνώρισε την Έλενα μετά, εφόσον είχαμε διακόψει τις σχέσεις μας. Κανένα θέμα. Ναι. Πώς σας φαίνεται που ο πρώην σύζυγός σας είναι τώρα με την Έλενα Παπαρίζου? Πολύ καλά κάνει, μια χαρά. Και η κυρία Παπαρίζου πολύ καλή τραγουδίστρια. Ελπίζω να συνεχίζει να βγάζει ωραία τραγούδια, έτσι να μας φτιάχνει τη διάθεση. Μια χαρά, παιδιά. Μάλιστα, στην προσωπική της σελίδα στο Facebook, η Ράγια Καψάλη στις 30 Δεκεμβρίου του 2010 ανέτησε ένα τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου. Προφητικό? Κάποια πικρία δεν υπάρχει? Κοιτάξτε, αυτά, όλο και κάτι θα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλο κάτι ακούς κατά λάθος, όλο κάτι αυτά, αλλά έτσι είναι η ζωή. Αυτό είναι υπονοούμενο καλό. Σε αυτές τις φωτογραφίες βλέπετε το πρώην ανδρόγυνο σε ευτυχισμένες στιγμές διακοπών. Και σε αυτές τις φωτογραφίες βλέπετε την Έλενα Παπαρίζου με τον πολιτικό μηχανικό που της έκλειψε την καρδιά. Μια σχέση που παρά τα δημοσιεύματα μάλλον πάει καλά. Η Έλενα Παπαρίζου και ο Ανδρέας Καψάλης είναι ζευγάρι τους τελευταίους 2 μήνες. Η τραγουδίστρια τον τελευταίο καιρό δείχνει άνετη και απόλυτα ήρεμη. Και όλοι όσοι την ξέρουν είπαν ότι έρωτας είναι η αιτία. Πριν λίγες ημέρες μάλιστα μαθαίθηκε ότι το ζευγάρι θα στεγάσει τον έρωτά του σε ένα πολυτελές σπίτι στο Λαγονίσι. Ο Ανδρέας Καψάλης και η Ράγια Καψάλη ήταν ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Ο γάμος τους κράτησε περίπου 4 χρόνια. Τώρα και οι δύο περιμένουν το διασύγιο τους και θα συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς πικρίες που δεν ξεπερνιούνται.